Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παραμένουμε όμως στην Α εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Απλά, Σταύρο, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε κόμμα. Να αλλάξουμε κόμμα, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκλεκτός προσκεκλημένος ο πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, είναι πολλές ιδιότητες του, κύριος Γιάννης Μιλόπουλος. Κύριε Μιλόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές σας. Εμείς ευχαριστούμε και να ξεκινήσουμε αυτό που τελειώσαμε. Είχαμε μία συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα αναφορικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης. Εμείς πήγαμε λίγο πιο μπροστά. Θα μας πει τώρα εθεροβάμονες. Μιλήσαμε για επεκτάσεις. Το φτάσαμε το μετρό στο αεροδρόμιο. Το πήγαμε δυτικά. Το κατεβάσαμε Χαριλάου. Το ανεβάσαμε Τούμπα. Εσείς, το κυβερνητικό αφήγημα ότι θα έχουμε μετρό μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2024, πώς το ακούτε? Κοιτάξτε, να σας πω, το μετρό, να θυμίσω στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, ξεκίνησε το 2006. Ναι. Σήμερα έχουμε 2023, είναι λοιπόν εδώ και 17 χρόνια, το οποίο είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. Προχωρεί, καθυστερεί, πληρώνουμε αποζημιώσεις εργολάβους. 2006-2012 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί για πρώτη φορά, το 2012 έχει ολοκληρωθεί μόλις το 18%. Πάμε στο 2016 που έρχεται η δική μας διοίκηση, που διορίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τότε είχε ολοκληρωθεί το 30% του έργου και για τις καθυστερήσεις του 2006-2016 πληρώσαμε στον εργολάβο 185 εκατομμύρια ευρώ. Ερχόμαστε εμείς από το 30%, το προχωρούμε στο 75%. Το παραδίδουμε στο 75% στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 75% το προχωρεί στο 87%. Λέει αρχικά ότι θα το έχει έτοιμο Απρίλιο του 2023. Τώρα έχουμε Μάιο του 23, εκ του αποτελέσματος καταλαβαίνετε ότι το μετρό δεν είναι έτοιμο. Είπανε τέλος του 23, τώρα λένε τέλος αρχές του 24. Το μετρό στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα δεν πρόκειται να είναι έτοιμο σε αρχές του 24 και το δηλώνω αυτό και βάζω την υπογραφή μου. Όχι γιατί δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, προς Θεού, δεν είναι θέμα ικανότητας. Διότι το μετρό της Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που θα ανατεθεί σε λειτουργό, από τη στιγμή δηλαδή που θα τελεσφορήσει ο διαγωνισμός που θα το αναθέσει σε μια επιχείρηση, μια εταιρεία που θα το λειτουργήσει, ο λειτουργός αυτός πρέπει να εκτελέσει επί 18 μήνες δοκιμαστικά δρομολόγια με το μετρό ως αυτόματο μετρό, χωρίς οδηγό δηλαδή, άρα με τα συστήματα τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης, τηλεπαρακολούθησης από μακριά, με τα συστήματα ασφάλειας και τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα σύνθετα, τα πολύπλοκα αυτά που υπάρχουν, για να μπορέσει το μετρό να λειτουργήσει ασφαλώς. Επειδή αυτή τη στιγμή ο διαγωνισμός ακόμη δεν έχει τελεσφορήσει, καταλαβαίνετε ότι και αύριο το πρωί ακόμη να τελεσφορούσε, να προσθέσουμε 18 μήνες, φτάνουμε στο τέλος του 24, αρχές του 25. Άρα λοιπόν αυτά που λένε για αρχές του 24 και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια. Και εγώ με τα λύπης μου θα πω ότι δεν είναι μόνο ότι λένε κάτι προεκλογικό, που ας το πούμε ως κατάκρανη οικονομία θα ήταν θεμητό. Κοντένουν λίγο το χρόνο για να δείξουν ότι έκαναν δουλειά. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι αν το παραδώσουν αρχές του 24, θα είναι ένα μετρό μη ασφαλές. Θα είναι ένα μετρό πάμε και όπου βγει. Διότι δεν θα έχει ολοκληρώσει τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές προκύπτουν από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε. Θα υπάρχει κίνδυνος δηλαδή για τους Θεσσαλονικείς επιβάτες, αν το μετρό δεν ολοκληρώσει 18μηνη λειτουργία δοκιμαστική και ολοκληρώσει 6μηνη, 8μηνη ή 10μηνη ή ετήσια λειτουργία. Άρα λοιπόν, εγώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και το λέω και στους συναδέλφους μου της Νέας Δημοκρατίας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τρένο, το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι πολύ πρόσφατο και είναι πάρα πολύ διδακτικό για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα. Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στο 18μηνο υποχρεωτικής δοκιμαστικής λειτουργίας. Και για να μην με ρωτήσετε, να το σας προλάβω, ακόμα και αν βγούμε κυβέρνηση και την επόμενη μέρα είμαστε εμείς στη διοίκηση του μετρό, τα ίδια θα σας πω. Θα σας πω ότι από τη στιγμή που θα το αναθέσουμε σε λειτουργό, χρειάζονται 18 μήνες δοκιμαστικών λειτουργιών. Και ακόμα δεν έχει ανατεθεί σε λειτουργό αυτό, το σημαντικό. Αυτό νομίζω είναι το βασικό σημείο, ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο φορέας ο οποίος θα κληθεί να το λειτουργήσει το μετρό. Το ζητούμενο όμως είναι είτε το έργο φτάσει στο 80-87%, να φτάσει στο 100%, να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Κάτι που διάβασα και ένα ρεπορτάζ για εισιτήριο 1 ευρώ, νομίζω. Για τη βασική γραμμή. Θα τα δούμε αυτά. Εντάξει, αυτό ας αρχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια και είναι εύκολο μετά να βρεθεί. Να κοπεί το πρώτο εισιτήριο. Και όχι στους μουσαμάδες τώρα, λίγο για να σας συντριγκάρω πάνω σε αυτό. Εντάξει τώρα. Οι μουσαμάδες ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Πρέπει να πω αρκετά επιτυχές εκ του αποτελέσματος. Ο κόσμος το μάσησε, ο κόσμος το πήρε, το πίστεψε, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι και την ξέρει η απέναντι πλευρά και την ξέρουν και η διοίκηση της Αττικό Μετρό, γιατί την παραδέχονται από πίσω από τα μικρόφωνα συζητήσεις. Το ήξερε και ο
παραιτηθής υπουργός ο κύριος Καραμαλής και αυτός μου το έχει αναγνωρίσει σε κατηδίαν συζητήσεις. Η πιο σοβαρή πρόοδος του μετρό έγινε από το 2016 μέχρι το 2019. Δηλαδή, αν μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 87% του έργου, το 45%, δηλαδή περισσότερο από το μισό, έχει ολοκληρωθεί σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Από το 2016 μέχρι το 2019. Και να πω ότι σε αυτό το διάστημα έγινε και το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου, που ήταν οι υπόγειες σύραγγες, που το αντιλαμβάνεστε γιατί 30 μέτρα κάτω από τη γη, σε ένα έδαφος δίπλα στη θάλασσα, με πάρα πολλά προβλήματα σταθερότητας, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου. Είχαν ολοκληρωθεί οι υπόγειοι σταθμοί πλην του σταθμού Βενιζέλου λόγω των αρχαιοτήτων, όχι για κανένα άλλο λόγο. Και επίσης είχαμε βρει και μία λύση, η οποία ήθελε και το σκύλο που λέμε χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Και τα αρχαία στη θέση τους, ανέπαφα, ακέραια και αυθεντικά, και το μετρό να κατασκευάζεται σαν λαγούμι από πλάγια και κάτω, ακριβώς έτσι όπως η Αττικό Μετρό κατασκεύασε το μετρό στο Μοναστηράκι 20 χρόνια πριν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια λύση η οποία ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, προχωρημένη και ήταν μια λύση που δεν την ήξερε. Την ήξεραν οι Ιταλικοί. Ήταν δοκιμασμένη κάτι, λύση. Είπατε κάτι όπως στην αρχή, και εδώ θέλω να μείνω γιατί το περάσαμε κάπως. Ότι πληρώνουμε καθυστερήσεις στους εργολάβους. Εγώ ήξερα πως δεν έχουμε μέχρι σήμερα μετρό. Γιατί καθυστέρησε ο σταθμός Βενιζέλου. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχαμε τις προσφυγές. Ακούστε, να σας πω κάτι. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι ένα κομμάτι αυτόνομο και ανεξάρτητο του έργου. Το έργο θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει από το 2020, αυτό ήταν ο δικός μας σχεδιασμός, τέλος του 2020, παρακάμπτοντας το σταθμό Βενιζέλου. Και κατασκευάζοντας στο σταθμό Βενιζέλου 3 χρόνια μετά. Θα τον είχαμε κατασκευάσει φέτος, στο τέλος δηλαδή του 2023. Ο σταθμός Βενιζέλου δεν μπορεί να γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος και να παίρνει την ευθύνη για την καθυστέρηση ολόκληρου του έργου. Για παράδειγμα, το έργο προχώρησε μόλις το 87%. Δεν είναι εξαιτίας της Βενιζέλου που δεν προχώρησε στους υπόλοιπους σταθμούς. Δεν είναι εξαιτίας της Βενιζέλου που δεν προχώρησε ο διαγωνισμός ανάθεσης σε λειτουργό. Δεν είναι εξαιτίας της Βενιζέλου που δεν προχώρησαν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στο τώρα να ήμασταν έτοιμοι και με το που θα ολοκληρώνονταν κατασκευαστικά το έργο να το λειτουργούσαμε. Λοιπόν, ας μην λένε πράγματα που είναι ανυπόστατα και αβάσιμα. Είναι φανερό ότι τα ζητήματα της λειτουργίας καθυστέρησαν, γνωρίζουν οι σημερινοί διοικούντες γιατί καθυστέρησαν. Με συνέπεια όμως ο εργολάβος αυτή τη στιγμή να παίρνει κάθε μήνα, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, από το Σεπτέμβριο του 19 που ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ακύρωσε τον άλλο, τον προηγούμενο σχεδιασμό και έφερε ένα καινούριο σχεδιασμό ως μειόφιλε, γιατί δεν είναι τεχνικός ο ίδιος και δεν είχε και καμία εισήγηση τεχνική και καμία τεκμηρίωση τεχνική. Από τότε λοιπόν που έγινε αυτό μέχρι σήμερα, ο εργολάβος έχει πάρει συνολικά 85 εκατομμύρια ευρώ και παίρνει μισθό 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα, κύριοι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα, επειδή ακριβώς το δημόσιο προκάλεσε καθυστέρηση στον εργολάβο γιατί ακύρωσε το σχεδιασμό ο οποίος έτρεχε. Από το Σεπτέμβριο του 19 έχουμε δώσει δηλαδή 85 εκατομμύρια ευρώ στον εργολάβο. Και από το 6 μέχρι το 16 δώσαμε άλλα 185. Δηλαδή συνολικά έχουμε δώσει περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου το 30% του κόστους του έργου έχει πάει στους εργολάβους για καθυστερήσεις που έχει προκαλέσει το δημόσιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι καθυστερήσεις έχουν μια συγκεκριμένη στόχευση. Κάποιος κερδίζει από τις καθυστερήσεις και σταματάω εδώ. Αλλά όταν υπάρχει μια προσφυγή, περιμένουν το δικαστήριο να αποφασίσει εκεί τι έπρεπε να γίνει όμως. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι πράγματι υπάρχουν τα διαιτητικά δικαστήρια και πράγματι στη δική μου τουλάχιστον την εποχή, όσο εγώ ήμουν πρόεδρος Αττικό Μετρό, δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ αποζημίωση αν δεν υπήρχε δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Και αυτό που λέω έχει το νόημά του και το καταλαβαίνετε το γιατί. Yeah. Σήμερα ακούω ότι δεν ακολουθείται αυτή η πρακτική, η οποία ακολουθιόταν τότε, και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ όμως θέλω να βάλω ένα άλλο θέμα στη συζήτηση που ξεκινά από το μετρό για να πάμε και στα της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τη λογική, τη συμπεριφορά και τη δική μας ευθύνη ως τοπική κοινωνία. Τι εννοώ. Ξεκινάει κάποτε να γίνει ο γνωστός περιφερειακός δρόμος που έχουμε, ο οποίος είναι χιλιοταλαιπωρημένος. Προσφυγή από τους κατοίκους να μην γίνει γιατί απειλείται το οικοσύστημα. Πάμε να κάνουμε το μετρό, προσφυγή για τα αρχαία. Πάμε, που είναι λογικό ότι τα αρχαία πρέπει να αναδειχθούν. Η υποθαλάσσια. Πάμε για την υποθαλάσσια. Νέες αποζημιώσεις. Νέες αποζημιώσεις στις καλένδες και αυτό το έργο. Πάμε τώρα να δούμε το flyover. Αρχίζουν σιγά σιγά κάτοικοι της περιοχής να διαμαρτύρονται. Όχι να μην γίνει το έργο. Όχι θα ταλαιπωρηθούμε. Όχι θα έχουμε ζητήματα. Μήπως φταίμε κι εμείς, κύριε Μιλόπουλε, για τις χαμένες ευκαιρίες της Θεσσαλονίκης. Είμαστε γκρινιάριδες ως πολίτες. Θα είμαι κατηγορηματικός. Όχι, δεν φταίμε εμείς. Φταίνε τα οικονομικά συμφέροντα. Όλα αυτά τα έργα που είπατε είχαν ως κατάληξη
κάποιοι εργολάβοι να βάλουν εκατομμύρια ευρώ στη τσέπη τους, στα ταμεία τους, ας το πω έτσι. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που προσφέρουν. Δεν βάλατε εσείς χρήματα στην τσέπη σας, επειδή ακυρώθηκε η περιφερειακή ή το μετρό ή το flyover τώρα. Όχι, ούτε εγώ έβαλα, ούτε κανείς από αυτούς τους πολίτες. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η πρακτική, γιατί πρόκειται για μια πρακτική με τα μεγάλα έργα, που θέλει τα μεγάλα έργα να μην είναι προς όφελος των πολιτών, να μην αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά να γεμίζουν τα ταμεία κάποιων μεγάλων εργολάβων, είναι μια πρακτική για την οποία δεν φταίει κανείς από εμάς. Ναι, φταίνε τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και αυτοί που τα υπηρετούν. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν φταίνε οι πολίτες γι' αυτό. Και να σας πω και κάτι: προσφυγές συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Και στη Γαλλία θα πάμε, και στη Γερμανία να πάμε, και στην Αμερική να πάμε. Θα γίνεται ένα μεγάλο έργο. Εύλογες είναι οι προσφυγές και μάλιστα οι προσφυγές και ο χρόνος καθυστέρησης ενσωματώνεται μέσα στο χρονοδιάγραμμα των έργων. Ναι. Θεωρείται δηλαδή αναμενόμενο ότι κάποιες προσφυγές θα γίνουν. Δεν φταίνε λοιπόν οι προσφυγές. Φταίει το γεγονός ότι τα μεγάλα έργα γεννούν παραπάνω χρήμα για τους εργολάβους, αντιπαραγωγικό χρήμα, ζεστό χρήμα, το οποίο δεν το δούλεψαν, δεν πλήρωσαν εργατικά γι' αυτό, δεν πλήρωσαν μηχανήματα, εξοπλισμούς γι' αυτό. Είναι καθαρό κέρδος στην τσέπη τους. Απλά με προβληματίζει. Δεν μπορώ λοιπόν να ενοχοποιήσω την κοινωνία της πόλης για κάποια συμφέροντα οικονομικά τα οποία κερδίζουν από αυτό. Το κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε, αλλά οικονομικά συμφέροντα, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν στην Αθήνα. Εκεί τα έργα ξεκινάνε, τελειώνουν, παραδίδονται, χρησιμοποιούνται. Εδώ τους είναι πιο εύκολο ίσως. Εδώ τους είναι ίσως πιο εύκολο. Αυτή την απορία την έχω και εγώ πράγματι, διότι ξέρω πώς τελείωσε το μετρό το 2024, ήταν έτοιμο στην Αθήνα. Ο ίδιος επέβλεψα τα 3,5-4 χρόνια που ήμουν στην Αττικό Μετρό την επέκταση του μετρό της Αθήνας στον Πειραιά. Ο ίδιος έκανα το διαγωνισμό για την γραμμή 4 που τώρα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Η Αττικό Μετρό είναι μία, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Διεπίστωσα ή διεισόμαση ότι στην Αθήνα πραγματικά τα έργα προχωρούσαν απρόσκοπτα. Οι προσφυγές είναι ένα ζήτημα, όμως. Αφενός, μεν, η πολιτεία πρέπει να ενσωματώνει τη λογική των προσφυγών και να προσπαθεί να αποφεύγει αιχμές. Όταν η πολιτεία είχε στα χέρια της μία λύση η οποία θα άφηνε τα αρχαία στη θέση τους, γιατί δεν την εφάρμοσε και την ακύρωσε ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι ένα ερώτημα. Δεν ήξερε άραγε ότι θα έχει προσφυγές? Και δεύτερον, δεν μπορώ να αποδώσω στις προσφυγές την καθυστέρηση ολόκληρου του έργου, γιατί όπως σας είπα πριν, η Βενιζέλου είναι ένας ξεχωριστός σταθμός, η λειτουργία μπορούσε να έχει ανατεθεί και να προχωρεί το τρένο από τις σύραγγες κάτω από το σταθμό Βενιζέλου. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι επιφανειακά η κατασκευή του σταθμού. Οι σύραγγες είναι στα 30 μέτρα βάθος. Θα μπορούσε να προχωρήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Δεν έχει γίνει όμως για άλλους λόγους. Άρα για μένα, στα δικά μου μάτια, επειδή πέρασα από την Αττικό Μετρό και επειδή εργάστηκα, συνεργάστηκα και πρέπει να πω συνεργάστηκα καλά με εργολάβους, αποδοτικά, δηλαδή οι εργολάβοι στα χρόνια μας δεν τολμούσαν να ζητήσουν χρήματα τζάμπα από καθυστερήσεις, γιατί δεν τους προκαλούσαμε εμείς καθυστερήσεις. Δούλευαν, προχωρούσαν το έργο, πληρώνονταν. Έβγαλαν λεφτά τίμια. Σήμερα βγάζουν λεφτά αντιπαραγωγικά. Αυτή είναι η παθογένεια, ας το πούμε έτσι, των μεγάλων έργων υποδομής. Και αυτή την παθογένεια εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόμαστε ότι θα τη χτυπήσουμε όπως τη χτυπήσαμε και το 16-19, 15-19. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του Γιάννη Μιλόπουλου σε περίπτωση εκλογής του με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όπως με ξέρετε και με ξέρει ο κόσμος Θεσσαλονίκης, είμαι ένας καθηγητής στο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Έχω χρόνια, ας πούμε, συμβολή, να το πω έτσι, στην επίλυση προβλημάτων της πόλης, είτε ήταν προβλήματα ίδρυυσης, είτε αποχέτευσης, είτε περιβάλλοντος, είτε συγκοινωνιών, είτε κυκλοφοριακά. Επίσης, υπήρξα πρίτανη στο Αριστοτέλειο, δώσαμε αγώνες σε μια εποχή πολύ δύσκολη τότε. Έτσι. Ήταν η αρχή των μνημονίων, όπως θυμάστε. Πήρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με 45 εκατομμύρια δημόσιες επενδύσεις το χρόνο και το παρέδωσα με 12. Ενδιαμέσως, τα μνημόνια, οι δανειστές δηλαδή, έκοψαν από τις δημόσιες δαπάνες και από τις δαπάνες της παιδείας και των πανεπιστημίων ένα τεράστιο ποσό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα απορροφήθηκε στα δικά μας χρόνια με αντιδράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο και με μια απόπειρα τότε του νόμου Διαμαντοπούλου να ιδιωτικοποιηθεί η δημόσια παιδεία. Αυτό το πράγμα το διεξήλθαμε ως Πριτανία με έναν τρόπο αρκετά επιτυχή, γιατί όπως θυμόσαστε, ο νόμος Διαμαντοπούλου τελικά δεν περπάτησε. Ο νόμος περπατάει. Όχι, ούτε ο νόμος Κεραμέως δεν περπατάει. Τώρα ανοίγω παρέθεση γιατί. Ούτε ο νόμος Κεραμέως δεν περπατάει και δεν θα περπατήσει. Ο πρώτος λόγος που θα μπορούσα εύκολα να σας πω είναι αυτό που βλέπετε στα διάφορα πανεπιστήμια της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, όπου το 3-3 μεταξύ των μελών του Συμβουλίου προκαλεί μια πρακτική αδυναμία στο να εκλέξουν Πρίτανοι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με τον νόμο Κεραμέως? Σε ένα δημοκρατικό κύτταρο όπως είναι το ευρωπαϊκό, και δεν θα πω το ελληνικό, θα πω το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, εισάγονται θεσμοί ιδιωτικών επιχειρήσεων από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν μπορεί σε μια πανεπιστημιακή κοινότητα τον Πρίτανη να μην τον εκλέξει το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Δεν μπορεί, εγώ εξελέγει από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Δηλαδή, ακόμα και οι φοιτητές, ένα ποσοστό των οποίων είχε αθρηστεί, ας το πούμε, στην ψήφο τελικά, είχαν γνώμη για τα πράγματα στο πανεπιστήμιο. Το ίδιο πράγμα οι διοικητικοί υπάλληλοι, το ίδιο πράγμα οι καθηγητές όλων των βαθμίδων κλπ. Με έλεγχαν. Εγώ απολογούμην στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τώρα, η πανεπιστημιακή κοινότητα εκλέγει 6 μέλη του Συμβουλίου. Τα 6 μέλη του Συμβουλίου κλείνονται σε ένα δωμάτιο, σαν γι' αυτό κλειστό με 4 τείχους, και βγάζουν έναν που θα είναι ο πρίτανης. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, δεν βγάζουν και αυτόν κατά ανάγκη που είχε τις περισσότερες ψήφους, γιατί θα μπορούσατε να μου πείτε, εκλέξτε 6, και αυτός που θα βγει πρώτος να είναι ο πρίτανης. Ούτε αυτό δεν κάνουν. Γίνεται με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω γιατί αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την αριστερά γενικότερα θέμα ταμπού το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και γιατί το λέω αυτό. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν σημαίνει κατάργηση του ιδιωτικού πανεπιστήμιου, του δημοσίου πανεπιστήμιου. Και συν της άλλης, όλα τα παιδιά τα οποία σήμερα σπουδάζουν στο εξωτερικό και δίνουν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, γιατί τα χρήματα αυτά να τα διώχνουν εκτός Ελλάδος και να μην μένουν τα χρήματα αυτά στον τόπο μας. Και εγώ θα πάω και λίγο παραπέρα από αυτό που σωστά λέτε. Γιατί τα παιδιά αυτά να τα διώχνουμε από την Ελλάδα. Να χάνουμε ένα εξαιρετικό πνευματικό και εργατικό, το brain drain δυναμικό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, να αποκαταστήσω τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της δημόσιας παιδείας και είναι εναντίον της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτό που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση με την αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων σε μία νύχτα. Γιατί το κάνει, γιατί αναγνώρισε τα πτυχία των κολεγίων σε μία νύχτα χωρίς καμιά αξιολόγηση, ενώ κόπτεται για την αξιολόγηση στο δημόσιο σχολείο και στο δημόσιο πανεπιστήμιο, και σωστά θα πω εγώ, δεν αξιολόγησε τα ιδιωτικά κολέγια και σε μία νύχτα μέσα τα έκανε ισότιμα των υπόλοιπων αξιολογημένων και υψηλού επίπεδου πανεπιστημίων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, κόβει 20.000 θέσεις, 20.000 παιδιά κάθε χρόνο. Σε 20.000 παιδιά κάθε χρόνο κόβει τη δυνατότητα της πρόσβασης στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και τα στέλνει στα ιδιωτικά κολέγια. Ιδιωτικοποιεί επίσης το πανεπιστήμιο εισάγοντας θεσμούς επιχειρήσεων, ιδιωτικών επιχειρήσεων σε έναν δημόσιο οργανισμό που είναι κοιτίδα της δημοκρατίας και της ελευθερίας στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή γενικότερα κοινωνία. Όλες αυτές οι προσπάθειες λοιπόν είναι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του δημόσιου πανεπιστημίου. Σε αυτό είμαστε απέναντι. Εμείς θέλουμε ένα γερό δημόσιο πανεπιστήμιο, ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, όπου όποιο παιδί θέλει και μπορεί να μπορεί να σπουδάσει, να έχει πρόσβαση. Και από εκεί και ύστερα, αν εσείς έχετε χρήματα, λέω ένα παράδειγμα, το λέω τυχαία, χάρη τη συζήτησή μας, και θέλετε το δικό σας το παιδί να πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εμείς το ΣΥΡΙΖΑ λέμε να πάει. Θέλουμε όμως να υπάρχει πολύ ισχυρό δημόσιο. Το ίδιο λέμε και με τα νοσοκομεία. Δεν είμαστε εναντίον των ιδιωτικών γιατρών, ούτε εναντίον των ιδιωτικών κλινικών. Τι είμαστε εναντίον όμως? Να απαξιώνεις το δημόσιο νοσοκομείο για να στέλνεις υποχρεωτικά φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά να πληρώνουν στις ιδιωτικές κλινικές. Να σας πω για ένα παράπονο δικό μου. Να. Λέγεται από τους συνυποψήφιους μου της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Μιλόπουλος, λέει, ως πρίτανης, ενώ ήταν αντίθετο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πράγμα το οποίο ξεκαθάρισα τώρα, ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε ενάντια στο ιδιωτικό, είμαστε υπέρ του δημόσιου. Όταν, λέει, τέλειωσε το πανεπιστήμιο, πήγε και δούλεψε, λέει, σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Mm-hmm. Και προχθές, μάλιστα, ένας συνάδελφός μας υποψήφιος το είπε και σε ένα κανάλι, και μάλιστα το είπε χωρίς να έχω εγώ τη δυνατότητα να απαντήσω. Mm-hmm. Πρώτον, λοιπόν, εγώ ποτέ δεν ήμουν εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεύτερον, εγώ δεν πήγα να δουλέψω σε κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πήρα εκπαιδευτική άδεια. Όπως ο νόμος μου δίνει τη δυνατότητα. Ο νόμος μου δίνει τη δυνατότητα να πάω να μετεκπαιδευτώ. Σε όποιο ίδρυμα του εξωτερικού θεωρώ εγώ ότι είναι καλό. Δεν μου λέει πήγαινε στο δημόσιο ή πήγαινε στο ιδιωτικό. Το Harvard, για παράδειγμα. Το Princeton είναι μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αμερική. Αλλά είναι πανεπιστήμια τα οποία είναι νομιμοποιημένα, έχουν αξιολογηθεί, είναι απολύτως σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς, έχουν την χάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης, ας το πούμε, και εκτίμησης του κόσμου. Δεν είναι το ίδιο με εμάς εδώ. Εμείς εδώ ακόμα σε μια φάση προσπαθούμε να χτίσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και αντί να χτίσουμε, θα σας πω ένα κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 5% δημόσιες δαπάνες για την παιδεία. Και το μέσος όρος των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα για την παιδεία είναι 3%. Με 3% όταν δίνεις και όταν όλη η Ευρώπη δίνει 5% στην παιδεία, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να κάνεις είναι να αναγνωρίσεις τα ιδιωτικά κολέγια και όχι να φτιάξεις τα δημόσια. Πάνω σε αυτό, είχα τον κύριο Μάρδα, συνάδελφος του κυρίου Μιλόπουλου, ακαδημαϊκός δάσκαλος, ενώ μου είπε: το Harvard δεν είναι ιδιωτικό, είναι ιδρυματικό. Ανήκει σε ένα ίδρυμα. Ιδιωτικού τύπου. Ναι, υπάρχει. Ιδιωτικού τύπου. Ναι. Όμως. Ναι. Γιατί το ρώτησα και εγώ αυτό. Δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας, να το πω. Είναι έτσι. Μη κρατικό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι.
Μου είπε όμως ότι μπορεί και στην Ελλάδα, ακόμα και με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, να λειτουργήσει ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο, π.χ. από το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Μπλοκ? Ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ να σας πάω στο άλλο. Γιατί δεν λέτε ότι παρά το άρθρο 16 τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σήμερα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά λειτουργούν ωραιότατα, τα έχουν νομιμοποιήσει, τα έχουν αναγνωρίσει, τα παιδιά πηγαίνουν και σπουδάζουν και παίρνουν πτυχία. Ναι. Όλο αυτό είναι μια υποκρισία. Λένε ότι είναι συναρτημένα δήθεν, προσαρτημένα δήθεν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αυτό είναι το πρόσχημα. Στην ουσία έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα σήμερα? Έχουμε. Η απάντηση είναι αυτή. Στην πράξη έχουμε. Ξένα, ναι. Και συγχρόνως που συνεργάζονται με ξένα. Και συγχρόνως δεν έχουμε καλά δημόσια πανεπιστήμια. Να σας πω κάτι. Όταν έγινα εγώ πρίτανη το 2010. Ήμασταν 2.600 καθηγητές. Ναι. Σήμερα είμαστε 1.600. Ναι. 1.000 καθηγητές λιγότεροι. Και ξέρετε, ότι 1.000 καθηγητές λιγότεροι στο πανεπιστήμιο σημαίνει ότι αν δεν έχεις καρδιολόγο, δεν μπορεί ο γεωφυσικός από το τμήμα της γεωλογίας να πάει να διδάξει καρδιολογία. Ασφαλώς. Σημαίνει ότι δεν διδάσκονται κάποια γνωστικά αντικείμενα. Όταν αυτή είναι η κατάσταση, λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να ενισχύσει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Μιλόπουλε. Ακούμε χώρια που πέφτουν ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά από τα παράθυρα, όπως το ξέρετε, χώρια που πέφτουν ταβάνια στα εργαστήρια. Δηλαδή, θέλω να πω, το πανεπιστήμιο καταραίει, ναι, το δημόσιο. Δεν θα έπρεπε όμως τώρα πάνω σε αυτό, δεν θα έπρεπε το πανεπιστήμιο να πει κάπου καθίστε. Είσαι αιώνιος φοιτητής. Έχει σκοπεί 4, 5, 10 φορές. Δεν επιβαρύνουν, κύριο Ραϊλόγλου. Δεν επιβαρύνουν. Δεν επιβαρύνουν. Δεν επιβαρύνουν. Το είχαμε μελετήσει τότε όταν ήμουν πρίτανης, το ξέρω πολύ καλά το θέμα. Οι φοιτητές που έχουν τελειώσει το 5ο έτος και δεν παίρνουν πια ούτε πάσο ούτε βιβλία, δεν επιβαρύνουν σε τίποτα. Χρωστάνε μαθήματα, έρχονται, δίνουν δύο φορές το χρόνο τα μαθήματά τους. Σεβαστό. Δεν επιβαρύνουν οικονομικά το πανεπιστήμιο. Αν θέλετε να το κάνετε για άλλους λόγους, κοινωνικούς κτλ., πείτε το, αλλά μην λέτε ότι αυτή είναι η αιτία που το πανεπιστήμιο φτωχαίνει. Το πανεπιστήμιο φτωχαίνει γιατί έχουμε 3% δημόσιες δαπάνες στην παιδεία, ενώ στην Ευρώπη έχουμε 5% δημόσιες δαπάνες. Ένα λεπτό θέλω μονάχα. Πώς νιώθει ένας ακαδημαϊκός όταν μπαίνει να διδάξει στο αμφιθέατρο και κάποιοι από τους φοιτητές του κάτω μπήκανε με 1, με 2, με 3. Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι καταργούμε την κατώτατη βάση. Βγαίνει σήμερα η κυρία Θεανό Φωτίου. Είναι σωστό αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Ναι, αλλά θα βγαίνει σήμερα η κυρία Θεανό Φωτίου και λέει: περάστε αβέρτα στα πανεπιστήμια. Ακούστε και τι είναι το πανεπιστήμιο για να περάσει κάποιο αβέρτα? Ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο δεν είναι εξετάσεις διάγνωσης της γνωστικής επάρκειας των υποψηφίων. Ναι. Δεν είναι το ίδιο με τους φοιτητές που δίνουν στο δικό μου μάθημα τα υδραυλικά έργα, την υδραυλική, τη στατική, στο τμήμα πολιτικών μηχανικών. Εκεί τους εξετάζουμε και βλέπουμε από το 100% της γνώσης, αν ξέρουν το 50%, τους περνάμε και τους βάζουμε 5. Ναι. Στο πανεπιστήμιο δεν είναι αυτές οι εξετάσεις αγωγικές. Στο πανεπιστήμιο λέμε έχουμε 1.000 υποψήφιους, παράδειγμα, και έχουμε 100 θέσεις. Οι 100 πρώτοι, λοιπόν, που θα καταταγούν πρώτοι, ανεξαρτήτως τι βαθμό θα πάρουν τις 100 αυτές θέσεις. Ναι. Έρχεται η κυρία Κεραμέως και λέει: όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Εγώ, λέει, θα βάλω και ένα δεύτερο κόφτη, εκτός του αριθμού των θέσεων, που θα λέει ότι δεν θέλω οι μαθητές να έχουν κάτω από 12, 13, γιατί δεν είναι 10 η βάση, το ξέρετε. Κάθε τμήμα καθορίζει τη δική του βάση. Αυτό είναι ένα υποκριτικό. Ένα υποκριτικό κριτήριο, γιατί αυτό που θέλει η κυρία Κεραμέως στα αλήθεια είναι να κόψει την πρόσβαση στα παιδιά στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν είναι ότι θέλει τα παιδιά να μπαίνουν με μεγάλη βαθμολογία, διότι εγώ θα σας πω ότι στην ίδια τάξη, με διαφορετικά θέματα, μπορεί όλοι να πάρουν 1, 2 και 3 και με διαφορετικά θέματα όλοι να πάρουν 18, 19 και 20. Η βαθμολογία είναι σχετική. Ο διαγωνισμός, λοιπόν, όταν έχεις κενές θέσεις στο πανεπιστήμιο και δεν τις καλύπτεις με παιδιά τα οποία τέλειωσαν, έδωσαν εισαγωγικές εξετάσεις και πήραν ένα βαθμό, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν θέλεις τα παιδιά αυτά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Και να ρωτήσω και κάτι για και να το τελειώσουμε. Γιατί... Στα ιδιωτικά κολέγια που πηγαίνουν και γράφονται, δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις. Όχι. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Αυτά τα παιδιά που δεν τα βάζουμε, γιατί πήρανε 2 και 3, όπως είπατε, και εγώ θα ντρέπομαι δίθεν να τα αντιμετωπίσω, πηγαίνουν στα ιδιωτικά κολέγια και μπαίνουν χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Και να πω και κάτι τελευταίο. Δεν ευθύνονται τα ίδια τα παιδιά που παίρνουν 1, 2 και 3 εισαγωγικές. Ευθύνεται το Λύκειο και το Γυμνάσιο. Αντί λοιπόν η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μητσοτάκης να γυρίσει στο σύστημα το εκπαιδευτικό και να προσπαθήσει να το αναβαθμίσει, τι κάνει? Τιμωρεί τα παιδιά που είναι θύματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτά θα φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτά ελπίζω να μπορέσω να συμβάλλω κι εγώ, αν οι Θεσσαλονικείς με επιλέξουν με την ψήφο του στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και απόψε. 13 και νύχτωσε. Από αύριο θα μετράνε υποψήφοι 12 μέρες μέχρι την κάλπη.
Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.